Κωστής έχασε την μπάλα από τον Χατζίδη που βγαίνει ορμητικά τώρα στην αντεπίθεση. 12 λεπτό στο Θάλιρο. Θέλει να κάνει το σούτο ο Χατζίδης. Είναι καλό. Μόλις ο Γκιζέλης πετάει την μπάλα κόρνερ. Καραταΐδης. Φτάσαμε στο 25. Πάντα το 0-0. Έχει κοπάσει κάπως η επιθετικότητα του Ολυμπιακού. Ο Σοφιανόπουλος κάνει την κεφαλιά πάσα. Ο Λιτόφτσεγκο μέσα στην περιοχή. Πέφτει κάτω, αλλά νομίζω πως δεν ήταν τίποτα και γι' αυτό είναι και πολύ χλιαρές οι διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Χατζίδης δοκιμάζει. Αποκρούει ο Δελιγιάννης. Καραπιάλης. Προσπάθεια του Καραπιάλη, θέλει να κάνει το σούτ, είναι καλό το σούτ και το 1-0. Το 1-0 από τον Παναγιώτη Σοφιανόπουλο στο 26ο λεπτό. Το τρίτο φετινό γκολ του Παναγιώτη Σοφιανόπουλου, το 20ο στην καριέρα του στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Ολυμπιακός σπάει το τείχος του Ηρακλή. 26 λεπτά από το ξεκίνημα του αγώνα, 1-0. Φτάνουμε πια στο 35, το φάουλ από τον Μάλιο πάει για την κεφαλιά του Τζιάρης, δύσκολα ο Ταλικριάδης, ευνηδιάζεται ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, κόρνερ του Τζιάρης, η παλιά για τον Κωστή, τον ξέχασε η άμυνα του Ολυμπιακού, είναι μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή, πλασάρει ο Κωστής 1-1. Όχι, κόρνερ. Κάνει μόνο την προσπάθεια, πέφυγε εύκολα το Χατζίδη, βγάζει προς την καρδιά της άμυνας του Ολυμπιακού, απομακρύνει ο Τσαλουχίδης και τώρα ο Ζήφκας. Πάντα ο Ζήφκας κόβει, ο Τσιαντάκης ζητάνε χέρι οι παίκτες του Ηρακλή, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν δίκιο. Λιτόφτσεγκο κάνει μακρινή σέντρα, η μπάλα σταματάει και στο χέρι, αλλά ήταν καθαρή έλλειψη πρόθεσης από τον Έρακ. Ξεσηκώνεται όλο το Καραϊσκάκι, ο Σαραφούδης λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Λιτόφτσεγκο. Είναι offside, ο Προτάσοφ αφήνει ο επόπτης, Καραπιάλης 2-0. Πεντηκό στο 7ο λεπτό στο Φάλιρο, ο Ολυμπιακός φτάνει σε σκορ θεωρητικά ασφαλείας με το 5ο φετινό γκολ του Βασίλη Καραπιάλη, το 34ο στην καριέρα του στην πρώτη εθνική, αφού ο Προτάσοφ αφέθηκε από τον επόπτη, τον Κυριάκο Βασάρα, σε θέση offside. Καραπιάλης σταμάτησε, θα κάνει μόνος, τελικά το σουτ όχι, ψάχνει, βρίσκει τον Σοφιανόπουλο για το σουτ, η μπάλα out. Μπορεί και να άγλυψε λίγο το δοκάρι αυτό το πολύ καλό σουτ του Παναγιώτη Σοφιανόπουλου στο 66. Και ο Μάλιος άφησε για τον Ζήφκα στον καλό αυτό συνδυασμό του Ηρακλή. Ο Ζήφκας και πάλι για τον Τουτζιάρη. 74ο λεπτό. Στρώνεται την μπάλα στον Ανδρεάδη. Καλή απόκρουση από τον Ταλικριάδη. 15 και κάτι λεπτά πριν το φινάλε. Σοφιανόπουλος. Ο σκόρερ του ενός από τα δύο γκολ του Ολυμπιακού για τον Σαββίδη και πάλι Σοφιανόπουλος, οι δύο πρώην του Πανσεραϊκού. Την παλιά για τον Τζαλουχίδη. Βγαίνει ο Γκιζέλης. Τίποτα λέει ο Σαραφούδης out. Σήμερα ο Ηρακλής έχασε από το όνομα Ολυμπιακό, όχι από την ομάδα Ολυμπιακό. Είμαστε στο γήπεδο με πολύ φόβο και όχι μόνο σεβόμαστε τον αντίπολο και φοβόμαστε. Αυτό είναι το πιο άσχημο θέμα για σήμερα. Λίγο πριν από λίγο καιρό είχες προβλήματα με το κοινό του Ολυμπιακού και είχες πει ότι θα τους αναγκάσεις να σε χειροκροτήσουν. Ήταν αυτή η μέρα σήμερα που τους ανάγκασες. Έχει ξεκινήσει νομίζω από την προηγούμενη Κυριακή. Ο κόσμος και οι παίχτες πρέπει να είναι ενωμένοι για το καλό της ομάδας. Σήμερα στο Καραϊσκάκι δεν έπεφτε καρφίτσα, πώς θα το σχολίαζες? Οπωσδήποτε η βοήθεια από τον κόσμο είναι το κάτι άλλο και η Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό δημιουργήσαμε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα και νομίζω ότι αν συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος θα είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε το πρωτάθλημα.